Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην ελληνική αγωγή. Κάθε απόγευμα εδώ στο Blue Sky σχολιάζουμε, μελετούμε, αναλύουμε θέματα που αναδεικνύουν το μεγαλείο του ελληνικού πνεύματος. Η χθεσινή μας εκπομπή έκανε μεγάλη αίσθηση στους φίλους μας για αυτά που είπαμε για τους Τούρκους. Είναι δεδομένο ότι οι Τούρκοι έπραξαν εγκλήματα πολέμου στην Κύπρο το 1974. Αυτό πλέον σήμερα είναι εντελώς αποδεδειγμένο με τη μέθοδο του DNA. Γι' αυτό θα πρέπει να κληθεί τουλάχιστον να ζητήσει συγγνώμη τόσο από τους Έλληνες όσο και από τους Κυπρίους. Αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό όσο σημαντικό είναι ότι επιτέλους κάποιοι Έλληνες δημοσιογράφοι και κάποιοι Έλληνες πολιτικοί έστω μετά από 35 χρόνια επιτέλους αναγνωρίζουν αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι οι Τούρκοι είναι εγκληματίες. Έκαναν εγκλήματα και πρέπει να τιμωρηθούν για αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ειδονικό να το βλέπεις, να το λένε δημοσιογράφοι που όταν τους τα έλεγες εσύ, αυτοί σε θεωρούσαν ακραίο και μυθομανή. Αυτή εδώ η εκπομπή έχει πει πάρα πολλά πράγματα και μέσα σε αυτά έχει αποδείξει ότι οι Τούρκοι έχουν κάνει εγκλήματα πολέμου όχι μόνο στην Κύπρο το 1974, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις στην νεότερη ιστορία τους. Είναι ένας λαός που δεν αλλάζει ποτέ. Είναι ένας λαός στην πραγματικότητα που ό,τι και αν του δώσει να σου ζητήσει παραπάνω. Είναι ένας λαός που στην πραγματικότητα ζηλεύει τους Έλληνες και τους θέλει συνέχεια κάτι από αυτούς. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε φίλοι με αυτούς τους ανθρώπους και φυσικά δεν είναι δυνατόν να είμαστε φίλοι από τη στιγμή που δεν έχουν ζητήσει συγγνώμη για τις πολλές σφαγές και τα πολλά εγκλήματα που έχουν διαπράξει εις βάρος μας. Όμως δεν είναι μόνο αυτό, δεν τα έχω τόσο με αυτούς. Τα έχω με τους Έλληνες δημοσιογράφους που στην πραγματικότητα είναι β' διαλογής. Γιατί οι Έλληνες δημοσιογράφοι είναι β' διαλογής? Διότι ανακαλύπτουν την πραγματικότητα πολύ, πολύ, πολύ αργότερα. Αυτά που τώρα γράφουν στις εφημερίδες σήμερα για την τουρκική βαρβαρότητα 35 χρόνων, ενώ θα πρέπει να τα είχα γράψει πολλά χρόνια πριν, γιατί τα στοιχεία υπήρχαν. Έτσι κι αλλιώς. Δεν μιλάμε για τη λαθρομετανάστευση που όλη η Ευρώπη το έχει ανακαλύψει ακόμα, τώρα το ανακαλύπτουν οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Θα ήθελα να σας πω όμως για κάτι πολύ πιο σημαντικό. Είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες μια μαζική είσοδο στα φαρμακεία της χώρας πολιτών, οι οποίοι αγόρασαν φάρμακα, κυρίως αυτό το Ταμιφλού, για να προστατευτούν από τη νέα γρήπη. Πρέπει να ξέρετε το εξής. Η νέα γρήπη είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, δημιούργημα των δημοσιογράφων. Και δεν φταίει ο κόσμος που πάει στα φαρμακεία και αγοράζει Ταμιφλού. Στην πραγματικότητα φταίνε κυρίως οι Έλληνες δημοσιογράφοι που το έχουν αναγάγει σε πρώτο θέμα και το ουσιαστικά ακούω όλα τα δελτία ειδήσεων, όλες τις εφημερίδες, όλα τα σταθμούς. Τόσοι αρρώστησαν σήμερα, τόσοι αρρώστησαν χθες, τόσοι θα αρρωστήσουν αύριο. Θα κλείσουν τα σχολεία, δεν θα κλείσουν τα σχολεία. Χίλια άτομα, τόσοι μπήκαν στο νοσοκομείο, τόσοι δεν μπήκαν στο νοσοκομείο. Προσέξτε, δεν μιλάνε για κάποια άλλη. Δεν σου λένε, ας πούμε, πόσοι σκοτώθηκαν στο Σαββατοκύριακο που είναι περιπλάσιοι. Δεν σου λένε πόσοι είναι άρρωστοι με την κανονική γρήπη που είναι δεκαπλάσιοι. Λένε συνέχεια για τη νέα γρήπη. Αυτό δημιουργεί, αυτή η κατασκευή των Ελλήνων δημοσιογράφων, δεν είναι μόνο των Ελλήνων, αλλά στην Ελλάδα παραπάει, γιατί εγώ παρακολουθώ όλα τα δελτία από όλες τις χώρες. Και CNN βλέπω και BBC βλέπω. Δεν δίνει τόσο μεγάλη έκταση το θέμα, μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η έκταση. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να είναι σε πανικό, με αποτέλεσμα πηγαίνει στα φαρμακεία και να παίρνει ό,τι βρει. Και πριν από λίγο καιρό πήγαν και αδειάσανε οι Έλληνες πολίτες από όλα τα φαρμακεία του Ταμιφλού. Σήμερα στις σημερινές εφημερίδες υπάρχει η εξής είδηση. Εδώ να έρθει ο φακός. Απαγορευτικό, το διαβάζουμε από τα σημερινά νέα. Απαγορευτικό για τα Ταμιφλού τα παιδιά. Λένε Βρετανοί δημοσιογράφοι. Μη δίνετε τα Ταμιφλού στα παιδιά. Οι παρενέργειες είναι περισσότερες από τα ωφέλη, λένε Βρετανοί επιστήμονες. Αυτό φυσικά αφού το Ταμιφλού έχει εξαφανιστεί από όλα τα φαρμακεία της χώρας. Επειδή πραγματικά έχω εκνευριστεί πάρα πολύ με τους Έλληνες δημοσιογράφους και δεν είναι μόνο σήμερα, ειδικά για τη λαθρομετανάστευση, οι Έλληνες δημοσιογράφοι κάνουν το χειρότερο δυνατό. Μόνο μερικά κανάλια μικρά, μικρής εμβέλειας, σαν για αυτό που είμαστε τώρα, προσπάθησαν να δώσουν αυτό το θέμα στη σωστή του διάσταση.
Και επειδή και έχω καταλάβει ότι αυτό που γίνεται με τη νέα γρήπη έχει να κάνει με το τι θα πάρουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες φυσικά έχουν τρύπες στα ταμεία τους λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και για το λόγο του ότι δεν γίνονται πόλεμοι σαν το Ιράκ τελευταία, οπότε δεν έχουν που να δώσουν τα φάρμακά τους και έχουν αποφασίσει να τα διοχετεύσουν σε όλο τον κόσμο, έχουν αποφασίσει να μας εμβολιάσουν όλους. Φυσικά με το αζημίωτο, έτσι, γιατί η Ελλάδα θα ξοδέψει περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως σας έχω δείξει από άλλες πηγές, στις φαρμακοβιομηχανίες για να πάρει ένα φάρμακο για να εμβολιάσει το σύνολο του πληθυσμού. Αυτό είναι αισχρό. Είναι αισχρό και μάλιστα για ένα φάρμακο το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί. Για να βγει ένα εμβόλιο στην αγορά πρέπει να περάσουν 2 και 3 χρόνια, να γίνουν πειράματα, ξέρετε τώρα από αυτά που κάνουν στην Αφρική, στους μαύρους. Τουλάχιστον να δούνε πώς πρέπει να το αλλάξουν. Αυτή τη φορά δεν πάνε ούτε σε αυτή την οδό. Ουσιαστικά θα μας δώσουν το φάρμακο χωρίς να το έχουν εξετάσει. Θα μας χρησιμοποιήσουν δηλαδή για πειραματόζωα πρώτης διαλογής. Μας κάνουν να δανειστούμε λεφτά. Φυσικά με 6 δισεκατομμύρια δεν έχει η ελληνική οικονομία να δώσει φαρμακοβιομηχανίες. Θα τα δανειστούμε, θα τα πάρουν, θα τα βάλουν στα ταμεία τους και έτσι θα γίνει αυτό ωραίο ξέπλυμα. Επειδή λοιπόν οι δημοσιογράφοι το έχουν παρακάνει, σήμερα θα σας μιλήσω, θα σας πω όλη την αλήθεια για τα εμβόλια. Φυσικά θα τα βγάλω από το μυαλό μου, θα τα διαβάσουμε σε 2 βιβλία από τον Δόκτωρ Κωνσταντίνο Μουρούτη. Θα μελετήσουμε μαζί σήμερα αυτά τα 2 βιβλία. Όλη η αλήθεια για τα εμβόλια και όλη η αλήθεια για το γάλα. 2 συγκλονιστικά βιβλία, τα οποία πραγματικά θα μας κάνουν να δούμε τα πράγματα με διαφορετικό μάτι. Πρώτα απ' όλα να δούμε ποιος είναι ο κύριος Μουρούτης, καθηγητής, Κωνσταντίνος Μουρούτης, φυσίατρος με περαιτέρω κατάρτιση στις νευροεπιστήμες, όπου πήρε master degree και εκπαίδευση στις κυταρικές και μοριακές βιοεπιστήμες, doctor of philosophy. Στο διάστημα αυτό ολοκληρώνει τις σπουδές του στον χώρο της θεολογίας. Και αναλύει εδώ πως ο δόκτωρ ουσιαστικά έχει ασχοληθεί, έφυγε από την σύγχρονη ιατρική και ασχολήθηκε με τις εναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει γράψει αυτό το καταπληκτικό βιβλίο «Η αλήθεια για τα εμβόλια», που θα ήθελα να σας διαβάσω μερικά κομμάτια από αυτό σήμερα. Δεν το κάνω για να σας φοβήσω, ούτε το κάνω για να σας αποτρέψω να κάνετε εμβολιασμούς. Το κάνω για γνώση. Είναι πολύ. Δεν σας λέω εγώ κάντε ή μην κάνετε. Εγώ δεν θα σας το πω ποτέ αυτό. Θα σας πω όμως διαβάστε, ενημερωθείτε και μετά πράξτε κατά συνείδηση. Άλλο πράγμα είναι να έχω ενημερωθεί και να ξέρω τι πάω να κάνω και άλλο πράγμα είναι να κάνω ένα εμβόλιο μόνο και μόνο γιατί το άκουσα από την τηλεόραση. Είναι φοβερό. Το βιβλίο αυτό, λέει ο καθηγητής, θα σας αποκαλύψει τη συναρπαστική ιστορία που κρύβεται πίσω από τα εμβόλια. Αυτά που οι κυβερνήσεις θέλουν να βάλουν στο σώμα σας ή στο σώμα των παιδιών σας. Εδώ θα βρείτε σωρία γεγονότων σχετικά με τα εμβόλια των ενηλίκων, κατά της ευλογιάς και του άνθρακα, και πληροφορίες για όλα σχεδόν τα παιδικά εμβόλια. Είναι πράγματι εκπληκτικό το πόσα από αυτά τα εμβόλια είναι επικίνδυνα. Περιλαμβάνονται άπειρες πηγές αναφορών. Το βιβλίο αυτό αποτελεί πολύχρονο μόχθο στη μελέτη σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονούνται από τη χρήση μαζικών εμβολιασμών. Η συχνή αναφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γίνεται για τον απλό λόγο ότι η χώρα αυτή παγορεύει δυστυχώς σε όλη την υφήλιο τα δεδομένα για πολλά πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι η υγεία. Ο σκοπός του συγγράμματος αυτού δεν είναι απλώς η καταδίκη των υπεραιτίων ή ο εκφοβισμός του κόσμου. Αντιθέτως, σκοπεύει στην αφύπνιση και στη σωστή ενημέρωση των ανθρώπων που για διάφορους λόγους δεν είναι σε θέση να εξακριβώσουν το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα και έξω τα εργαστήρια του πλήθους αυτής της ανθρωπότητας. Που δυστυχώς αρκετές φορές άγεται και φέρεται από οτιδήποτε άλλο εκτός από την αντικειμενική και ορθολογιστική καθοδήγηση της απλής και κοινής λογικής. Το πρώτο πράγμα που θα σας διαβάσω είναι το εξής εκπληκτικό που διάβασα αυτό το βιβλίο. Ο Δόκτωρ Μπόιντ Χάντεϊ, ειδικός στον υδράργυρο, έχει δηλώσει το εξής. Αν πάρετε ένα μωρό 4,5 κιλών και του κάνετε 4 ενέσεις σε μία ημέρα, κάτι που είναι η κοινή πρακτική σήμερα, αυτό αντιστοιχεί το να πάρετε ένα άτομο 45 κιλών και να του κάνετε 40 ενέσεις σε μία μέρα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάθε φορά που κάνουμε ένα τριπλό-τετραπλό εμβόλιο στα παιδιά μας, είναι σαν να, είναι,
τους κάνουμε τόση επιβαρύνεται ο οργανισμός τους, σαν να κάνουμε εμείς 40-50 ενέσεις εκείνη τη στιγμή. Αυτό το είχαμε πει και όταν παρουσίασαμε ένα άλλο βιβλίο, το «Σταματήστε να πονάτε τα παιδιά», ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Άλλο ωραίο από το βιβλίο αυτό. Η καθηγήτρια Γκιλιέμ Λανκό δηλώνει ότι κάποτε στο μέλλον θα γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας είναι τα εμβόλια. Ενώ ο Πολ Φρέιμ έγραψε στην επιθεώρηση της οικογενειακής πρακτικής ότι είναι ανεπαρκείς οι αποδείξεις που υποστηρίζουν το συνηθισμένο εμβολιασμό υγιών ανθρώπων οποιασδήποτε ηλικίας. Και αυτό καταρρύπτει τον πρώτο μεγάλο μύθο. Δεν είναι αποδεδειγμένο ότι τα εμβόλια κάνουν καλό. Σας φαίνεται παράξενο και όμως είναι πραγματικότητα. Δεν είναι αποδεδειγμένο αυτό. Δεν υπάρχει καμία πραγματική μελέτη που να αποδεικνύει ακριβώς ότι τα εμβόλια κάνουν καλό.